Γεια σας στο βάθος, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα. Μία ερώτηση που αφορά τα φορολογικά θα ήθελα να κάνω. Θέσατε μόνος σας και συνομιλή σας και προλίγο έναν ορίζοντα διετίας μετά από την οποία θα μπορέσει να υπάρξει μία άρση των φορολογικών βαρών. Και καλέσατε τους εργαζόμενους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους επιχειρηματίες να αντέξουν. Σε αυτή τη διετία, λοιπόν, λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τι να αντέξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη διετία να υπάρξει οποιαδήποτε ελάφρυνση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Και επίσης μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε περίπτωση που κάποια από τα άλλα νούμερα δεν σας βγουν, όχι με δική σας υπετιότητα. Πώς θα πάνε τα πράγματα? Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα υπάρχει. Τα έσοδα πάνε καλά, παρά τις Κασάνδρες. Και μάλιστα είδα τώρα τελευταία ότι παρουσιάσανε μείωση των εσόδων τον Αύγουστο για 90 εκατομμύρια, και ενώ γνωρίζουν προφανώς αυτοί που φτιάξαν αυτά τα πρωτοσέλιδα ότι αρχικά στο στόχο ήταν προϋπολογισμένα και τα έσοδα από την πρώτη δόση του έμφυα, που είναι περίπου 700 εκατομμύρια, μιλήσαν για μείωση εσόδων και για νέα μέτρα. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουμε αύξηση εισπράξεων γύρω στα 600 εκατομμύρια τον Αύγουστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νέα μέτρα δεν θα υπάρχουν, νέα επιβάρυνση δεν θα υπάρχει, γιατί πάμε καλά. Να το καταλάβετε αυτό. Από εκεί και πέρα, μίλησα με τη γλώσσα της αλήθειας για τις δύσκολη καμπή στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία και τους κρίσιμους επόμενους μήνες. Και είπα ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, ανέλησα αυτόν τον χάρτη, τα βήματα, τα συγκεκριμένα βήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε σε 2 χρόνια να βγούμε από το πρόγραμμα και να έχουμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και για τον έμφυα και για τον ΦΠΑ και για ελαφρύνσεις. Έρχονται κάποιοι τώρα και σας λένε 30% μείωση του έμφυα, 800 εκατομμύρια. Και άλλα 250 που θα επιστρέψουν στους καναλάρχες πάνω από 1 δις. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα μείνει κολυμπιδρόξυλο στο δημόσιο. Απολύσεις στο δημόσιο ή μείωση συντάξεων ή περικοπές στα νοσοκομεία και στην παιδεία. Γιατί δεν το λένε? Εκτός αν θέλουν να μας πείσουν ότι αυτοί θα κάνουν πάλι διαπραγμάτευση όπως κάναμε εμείς για να φέρουν καλύτερη συμφωνία με καλύτερα πλεονάσματα. Ούτε αυτό το λένε όμως. Εμείς το κάναμε. Είδαμε τα όρια μας, φτάσαμε όσο εκεί που μπορούσαμε. Ρωτήσατε αν θα υπάρχουν όμως ελαφρύνσεις σε αυτό το διάστημα. Να σας πω, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εσόδων και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής πάμε καλά και γι' αυτό είδατε ότι είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα και κάνουμε παρεμβάσεις ανακουφιστικές. Όπως αυτές που περιέγραψα χθες, αναλυτικά. Αν λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, σχεδιάζουμε μέσα στο 2017, όπως είπα χθες, τη διεύρυνση των απαλλαγών. Δηλαδή, ο έμφυα για παράδειγμα, για τους ιδιοκτήτες που έχουν εισόδημα ως 9.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε έγγαμος με παιδιά ανεβαίνει 1.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Και για μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, και αντικειμενική αξία, ο έγγαμος με 2 παιδιά 200.000 ευρώ, έχει μια φοροαπαλλαγή στον έμφυα πλέον το 50%. Αυτό αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Εάν είμαστε σε θέση, έχουμε στόχο, αν πάνε καλά τα πράγματα, αυτό το 50% της φοροαπαλλαγής να το κάνουμε 100% μέσα στο 2017. Να απαλλαγούν αυτοί από έμφυα. Αλλά μιας και μιλάμε για τον έμφυα τώρα, ας τα πω όλα στην ερώτησή σας. Λοιπόν, για τις επιχειρήσεις ρώτησα. Τι είπατε? Για τις επιχειρήσεις ρώτησα. Ναι, όχι. Να σας πω για τις επιχειρήσεις τώρα, αλλά μην το ξεχάσω αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Πρωτοσέλιδα. Επιβαρύνουμε τον έμφυα. Είπαν θα τον καταργήσουν και τον επιβαρύνουν. Για δείτε λοιπόν τι επιβαρύνουμε. Το 30% των 5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας που πληρώνουν έμφυα μένει το ίδιο. Το 37% πληρώνουν λιγότερο. Για ένα 25% η επιβάρυνση είναι από 0,1 σέντς έως 10 ευρώ. Δηλαδή για το 92% είναι ή λιγότερο ή σχεδόν ίδιο. Και υπάρχει και ένα 8%
που επιβαρύνεται. Γιατί κάναμε μια ανακατανομή προκειμένου να ελαφρύνουμε τους μη έχοντες. Αυτή είναι η λογική μας. Τι να κάνουμε τώρα? Η λογική μας είναι να μοιράζουμε δίκαια τα βάρη. Και θα μοιράσουμε δίκαια και τα ωφέλη στο μέλλον. Και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, μιας και ρωτάτε για τις επιχειρήσεις, να σας πω ότι αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι να, και με τον αναπτυξιακό νόμο, να δώσουμε ειδικά κίνητρα φορολογικά στις επιχειρήσεις που θα εστιάσουν στους ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στην καινοτομία, νέα τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, είπα χθες, οι επιχειρηματίες πράγματι στη χώρα μας, όπως όλοι, ιδίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όμως έχει υποστεί μεγάλο βάρος, μεγάλα βάρη, αλλά πιστέψτε με, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι τα μεγάλα βάρη τα υπομίζονται αυτοί που είναι έντιμοι. Διότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, όχι πλειοψηφία βέβαια, αλλά μεγάλη σχετικά ποσοστιαία στην ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει. Και αν αυτοί πληρώνανε τους φόρους τους, θα είχαμε τη δυνατότητα για καλύτερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόφιλος Συχλετίδης. Αναφερθήκατε και χθες και σήμερα ότι ένα από τα βασικά ζητήματα για τη δεύτερη διαπραγμάτευση, για τη δεύτερη αξιολόγηση, συγγνώμη, είναι τα εργασιακά. Είπατε ότι βασικό σύμμαχος της κυβέρνησης στην προσπάθεια που θα κάνει για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το 2012, γιατί δεν ήταν σύμμαχος τότε της κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όταν δηλαδή με νόμο μειώθηκε ο βασικός μισθός που προβλεπόταν από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταργήθηκε η μετενέργεια και ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί τότε δεν αξιοποιήθηκε και γιατί πιστεύω ότι τώρα μπορείτε εσείς να το αξιοποιήσετε? Για το 2012 θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους, αν κάναν διαπραγμάτευση και αν τους ενδιέφερε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μέρος του μνημονίου και όλων αυτών που αναφέρατε ήρθε από μέσα από τη χώρα και όχι απ' έξω. Τα ζητούσαν και από πριν. Και ήταν το σκληρό νεοφιλελεύθερο πυρήνα σκέψης. Εμείς το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα το αξιοποιήσουμε και το αξιοποιούμε, κινούμαστε, φτιάχνουμε συμμαχίες. Έχουμε βρεθεί με τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, διαρκώς σε συναντήσεις. Δημιουργούμε κοινό μέτωπο, πηγαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά μια χώρα δεν θέλει να το τηρήσει, δεν την πιέσει κανένας. Εμείς το διεκδικούμε. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Και από εκεί και πέρα να πω ότι η δυσκολία της διαπραγμάτευσης αυτής έγκυται στο γεγονός ότι από τη μια είναι η Ευρώπη, από την άλλη είναι και το Διεθνές Ταμείο με μια πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήμασταν όχι μόνο το 2012, αλλά από ότι ήμασταν και ένα χρόνο πριν. Η Ελλάδα πια δεν είναι απομονωμένη, έχει διαμορφώσει συμμαχίες και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε όμως και τη βοήθεια των κοινωνικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων. Διότι, πείτε μου κάτι τώρα εσείς, οι συλλογικές ομαδικές απολύσεις, ποιους αφορούν στην Ελλάδα? Δεν ξέρω κανέναν, τουλάχιστον επισήμως, δεν ξέρω καμία εργοδοτική οργάνωση που να ζητάει ομαδικές απολύσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια κατεύθυνση για το καλό της κοινωνίας, αλλά και για το πατριωτικό συμφέρον με την ευρύτερη έννοια, πιστεύω να υπάρξει μια συστράτευση σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κολάτος από Θεσσαλία TV. Κύριε Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσω λίγο όρους μπασκετικούς που ξέρω ότι σας αρέσουν. Λένε ότι η επίθεση φέρνει εισιτήρια, άρα στην περίπτωση αυτή, αν την ανακάγουμε στην πολιτική, θα λέγαμε ότι δίνει τη δυνατότητα να κερδίζονται εκλογές.
αλλά η άμυνα είναι εκείνη η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε κάποιο είδους αυτοκριτική για το πρώτο εξάμηνο, πιστεύετε ότι ήταν παραπάνω το θέαμα και η επίθεση και λιγότερη η άμυνα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της χώρας? Ευχαριστώ. Από θέαμα δεν έχετε παράπονο. Στο πρώτο εξάμηνο είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ φαντεζή ομάδα. Αλλά πρέπει για να σοβαρευτούμε να σας πω ότι το πρώτο εξάμηνο ήταν, δίναμε μια μάχη σε ένα πεδίο υπονομευμένο και με στημένη διαιτησία. Όσο και αν παίζαμε άμυνα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Όμως το πρώτο εξάμηνο, κατά την άποψή μου, δεν πήγε χαμένο. Η δυναμική με την οποία και η κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός ανέδειξε το δίκιο του μπορεί να οδήγησε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό στο τέλος, αλλά δημιούργησε ένα άλλο κλίμα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εικόνα της χώρας στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε το στερεότυπο που κυριαρχούσε μέχρι να γίνει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ήταν ότι οι Έλληνες τεμπέληδες μαζί τα φάγανε, ευθύνονται, δεν δουλεύουν. Αναδείχθηκε μια άλλη εικόνα του δίκαιου ενός λαού που πληρώνει άδικα τα σπασμένα των κυβερνήσεών του. Μην νομίζω ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Και εν διάφορη πτώση, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι στις συνόδους κορυφής σε εμένα τότε, με τον τρόπο που μας συμπεριφέρονται σήμερα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα για την άμυνα έχουμε τον Τζακαλώτο, οπότε είμαι αισιόδοξος. Ο κύριος Χριστίδης από το Σπίγκελ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κοντεύουν 2 χρόνια περίπου από την εκλογή σας, όπου η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων ήταν στην κορυφή της ατζέντας. Νομίζω πλέον υπάρχει πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχετε την πρόσφατη έκθεση της Βουλής. Θα ήθελα να μου πείτε πότε και με ποιον τρόπο θα θέσετε το θέμα στο Βερολίνο. Κύριε Χριστίδη, όπως θα ακούσατε την ομιλία μου στο μαρτυρικό κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου, μίλησα για μια συντεταγμένη και συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Το θέμα αυτό για μας δεν είναι ένα επικοινωνιακό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Ένα θέμα τιμής για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και ένα θέμα που δεν αφορά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, αλλά αφορά και τον ίδιο τον γερμανικό λαό. Την Ευρώπη συνολικά, τους ευρωπαϊκούς λαούς που αντιστάθηκαν απέναντι στον ναζισμό. Συνεπώς, δεν πρόκειται να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε όμως πρόκειται το θέμα αυτό να το αφήσουμε σε κάποια συρτάρια, στις καλένδες της ιστορίας, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως γνωρίζετε, για πρώτη φορά υπήρξε ένα πόρισμα από την Επιτροπή της Βουλής. Όπως γνωρίζετε επίσης, αυτό το πόρισμα επισήμως έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνουμε λοιπόν κινήσεις συντονισμένες και το πότε θα επιλέξουμε να κάνουμε την επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την αντίδραση που θα υπάρχει από την επίσημη αντίδραση από την γερμανική πλευρά, αλλά θα εξαρτηθεί και από το πότε θα εκτιμήσουμε εμείς ότι είναι το κατάλληλο timing. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό. Θέλουμε να κινηθούμε προκειμένου αυτό το ανοιχτό για πολλά χρόνια ζήτημα να κλείσει. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Κυρία Μαρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Προαναφέρθηκε πριν το ζήτημα του ανασχηματισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνοδευτεί και από κυβερνητική διεύρυνση με πρόσωπα ή με άλλες δυνάμεις.
Και θα ήθελα να μου πείτε ποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι όριμη η συνεργασία τώρα ή στο μέλλον. Εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει μια πολιτική προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε συνάρτηση ή ανεξαρτήτως με το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Μητσοπούλου, δεν υπάρχει ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση αυτή άνταξε στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Μιας και αναφερθήκατε στα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς, της λεγόμενης κεντροαριστεράς, παρακολουθούμε εκεί τις εξελίξεις. Με πολύ λύπη διαπιστώνω ότι η βασική επιλογή και η κρίσιμη επιλογή που έγινε με την άρνηση αποδοχής ενός πάγιου αιτήματος αριστεράς που αφορούσε την απλή αναλογική και ενός αιτήματος που ξέρετε δεν ήταν έτοιμο, ήταν δώρο. Όταν είσαι ένα κόμμα του 4-5%, εμείς έχουμε περάσει και ξέρουμε. Στις εκλογές, όταν φτάνει η ώρα των εκλογών, υπάρχει λογική της χαμένης ψήφου. Συμπιέζεσαι ανάμεσα στην πληγάδα των πόλων που αναμετρώνται για να διεκδικήσουν την εξουσία. Αδιανόητο η στάση της κυρίας Γεννηματά. Επέλεξε να είναι παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε ότι αν είχε επιλέξει κάτι άλλο, ενδεχομένως να έχει στο μυαλό της και την αδικό δεδομένο ότι πίστευε ότι θα υπάρχει μια ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς, δεν υπήρχε καμιά ανασυγκρότηση. Πολλή συζήτηση, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, έλεγαν κάποτε μια παροιμία. Το αίτημα όμως του διαλόγου για την έξοδο από την κρίση, για την προγραμματική ανασυγκρότηση αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας είναι επίκαιρο. Και εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνάντηση και το διάλογο αυτών. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει με δική τους επιλογή καμία δυνατότητα σε άμεσο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ενός ουσιαστικού διαλόγου. Βεβαίως, με αυτή την έννοια δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διεύρυνσης με δυνάμεις οι οποίες έχουν αποφασίσει να παίζουν ένα ρόλο συμπληρωματικό στο πολιτικό σύστημα, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική βάση, δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θέλουμε να βρεθούμε μαζί. Και βρεθήκαμε. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν αφορούν την ανάγκη της κυβερνητικής ευστάθειας. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας για την επόμενη μέρα είναι προβλήματα που υπερβαίνουν τη μία παράταξη. Και στο κάτω-κάτω, εμείς προωθώντας και υλοποιώντας, γιατί έγινε νόμος του κράτους η απλή αναλογική, έστω από τις μεθεπόμενες εκλογές, έχουμε μια άλλη αντίληψη. Πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει με κυβερνήσεις συνεργασίας. Και σε αυτή την λογική θα είμαστε πάντα.